Disney Junior παρουσιάζει μια μαγική στιγμή με τη μικρή γιατρό. Η Χάλη κάνει οντισιόν για να τραγουδήσει στα παιχνίδια ποδοσφαίρου. Θα τα καταφέρει όμως. Αυτό είναι. Είμαι ανήσυχη σε παπάκι στο πρώτο του μπάνιο. Τότε απάντησε. Σωστά. Εδώ είπα από τα μήνα Χάλη. Συγχαρητήρια, μικρή. Πήρες τη δουλειά. Τα λέμε στον αγώνα. Την πήρα. Να μαντέψω. Θα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσω. Είσαι καλά, Χάλη. Κάτι έπαθε η φωνή σου. Είμαι μια χαρά. Μάλλον θα φταίει ο ενθουσιασμός για αύριο. Θα μας τραγουδήσεις ένα μικρό τραγούδι. Αν επιμένετε. Ο αγώνας ξεκινά. Δεν το θυμάμαι να πηγαίνει έτσι. Χάλη, ο λαιμός σου είναι σαν να σε γρατζουνάει λίγο και η φωνή σου ακούγεται βραχνή. Θα είμαι καλά για τον αγώνα, σωστά? Έτσι νομίζω, αλλά καλύτερα να μην τραγουδήσεις άλλο σήμερα. Να μην τραγουδήσω? Πώς θα μπορέσω να κρατηθώ? Δεν θέλω να χειροτερεύσει η φωνή σου, γιατί τότε δεν θα τραγουδήσεις καθόλου στον αγώνα. Ζιγ ζιγ, ετοιμαστείτε για μια τραγουδιστική προσπέραση. Με συγχωρείτε, συνεχίστε. Να σταματήσεις να μιλάς την υπόλοιπη μέρα. Να μην μιλάω καθόλου. Είναι όπως τότε που ο Ντόνι είχε λαρυγίτιδα. Έπρεπε να μην μιλάει, αλλά έγινε καλά. Δείξε μου εμπιστοσύνη, Χάλη. Προσέχεις τη φωνή. Η μόνη επιλογή. Αν τις νότες δεν πατάς, τότε να μην τραγουδάς. Προσέχεις τη φωνή. Πώς να παγγείλεις πείμα, αν δεν πρέπει να μιλάς. Γράψ' το κάτω παντομήμα και θα μπορείς ξανά να τραγουδάς. Προσέχεις τη φωνή. Προσέχεις τη φωνή. Πρέπει να ξεκουράσεις τη φωνή σου για να γίνεις καλά. Και το τέλος της μέρας θα φτάσει πριν το καταλάβεις. Για δες, τώρα είναι το τέλος της ημέρας. Έλα, ας δούμε το λαιμό σου. Ο λαιμός σου φαίνεται καλύτερα. Πες λα. Και τώρα το τραγούδι της έναρξης, ναι, με την υποποταμίνα Χάλη. Είμαστε εδώ, γιορτάζουμε κάτι σημαντικό. Με ζήτω κραυγές για όλους τους αθλητές, ο αγώνας ξεκινά. Καμιά φορά, όταν δεν είσαι καλά, παίρνει λίγο καιρό για να συνέλθεις. Αλλά αν ακούσεις τη γιατρό, σύντομα θα είσαι σε τέλεια φόρμα. Μείνε μαζί μας για μία ακόμα μαγική στιγμή και μη χάσεις τη μικρή γιατρό στο Disney Junior.